Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον κύριο Θόδωρο Κατσανέβα, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Δραχμή, που είναι η Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση. Και με αυτές τις δύο ιδιότητες θα μας πει πάρα πολλά. Μοιραία θα μιλήσουμε για τη Δραχμή, πώς μέσα από την δική του θεωρία βλέπει, εάν γυρίσουμε στη Δραχμή, μείωση της ανεργίας αμέσως κατά 10% και αύξηση των συντάξεων κατά 20%. Και όπως καταλαβαίνετε, τα επόμενα 3/4 θα είναι καυτά. Μείνετε εδώ, στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλωσορίζω τον κύριο Θόδωρο Κατσανέβα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε πολύ ενδιαφέρον, γιατί είστε από αυτούς που φανατικά ψηφίζετε τη Δραχμή, που έχει χωριστεί ο ελληνικός λαός τους στο ευρώ και στη Δραχμή. Οι παλαιότεροι εκτιμούν πάρα πολύ τη Δραχμή, γιατί ζήσανε πολλά ωραία και ευτυχισμένα και χρόνια. Και κάνουν τη σύγκριση, βέβαια. Και κάνουν τη σύγκριση. Οι νεότεροι που δεν ξέρουν, να το πω, πέφτουν στην παγίδα, στην προπαγάνδα, στο ότι δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα, το ότι δεν βγαίνουν να μας πούνε πολλά πράγματα. Για εξηγήστε μας λοιπόν εσείς, γιατί αποφασίσατε να μην είστε με το ευρώ και να είστε με τη Δραχμή. Κυρία Θεοφάνου, είπατε κάτι πολύ, πολύ απλό και πολύ κατανοητό και που ίσως είναι το πιο ισχυρό επιχείρημα. Ο κόσμος δεν πρέπει να κάνει τίποτα άλλο παρά να θυμηθεί πώς ζούσαμε με τη Δραχμή 150 χρόνια, 200 χρόνια, με εξαίρεση τις πολεμικές περιόδους, και πώς ζούμε σήμερα. Υποτίθεται είμαστε στον 21ο αιώνα, υποτίθεται ότι πρέπει να πάμε μπροστά και έχουμε πάει δεκάδες χρόνια πίσω. Η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα δεν έχει προηγούμενο. Να μην την περιγράψω, γιατί νομίζω έχει περιγραφεί και έχει ξαναπεριγραφεί. Ζούμε μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Και αυτή τη ζούμε μέσα σε μια ζώνη, νομισματική ζώνη, την ευρωζώνη, στην οποία μπήκαμε γιατί. Μπήκαμε για να ζούμε καλύτερα. Φυσικά. Και κάναμε να, και χαρές. Για να χαρές με πανηγύρια, έτσι. Ναι. Δεν έκαναν όλοι χαρές, βέβαια. Όχι, αλλά δεν την ανοίξαμε. Φυσικά, αλλά η γενικότερη έτσι, εφορία, ναι. Με έψιλον... Έψιλον άλλη εφορία. Θα έρθει τον Ιούλιο. Αυτή έρχεται, είναι εδώ πέρα, είναι έτσι, από πάνω. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Αυτή η γενικότερη εφορία, λοιπόν, υπήρχε και τελικά αποδείχθηκε ότι μπήκαμε σε μία παγίδα η οποία μας οδήγησε στα σημερινά δεινά, και δεν είναι δεινά μόνο, είναι και μια πλέον νεογερμανική κατάληψη της χώρας, χωρίς προοπτική. Αυτό το είπατε απλά. Αυτή είναι η εύκολη, η προσβάσιμη, η άμεση αντίληψη που έχει ο κοινός νους του και απλού η εμπειρία πολίτη. Του απλού το απλού χωρίς πολίτη. Προοπτική λίγο θα θέλουμε να μας αναλύσετε. Αλλά πριν σας πω αυτό, θα σας πω ότι με βάση αυτή την πολύ ισχυρή επιχειρηματολογία. Εμείς εδώ και αρκετό καιρό, χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, όπου είναι και η έδρα μου, έχουμε κάνει μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα. Ψάξαμε τα οικονομικά στοιχεία, τα οικονομικά δεδομένα, συνεργαζόμενοι, έχοντας μια καλή επιστημονική ομάδα, και βεβαίως συμβουλευόμενοι και συνεργαζόμενοι και με διεθνείς επιστήμονες, και πρέπει να σας πω και από τη Γερμανία. Με την οποία εγώ στη Γερμανία έχω πάει 5 φορές και έχω μιλήσει, όπως και στην Αγγλία και αλλού, και έχω μιλήσει και έχω συζητήσει και έχω συμμετάσχει και σε συνέδρια για συναφή θέματα για το αντικείμενο αυτό. Στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε πριν από 3-4 χρόνια να μελετάμε, να μπαίνουμε σε βάθος για όλους αυτούς τους δείκτες, πρέπει να σας πω ότι, όπως είναι λογικό, κάθε επιστήμονας έχει, ψάχνοντας κάτι, έχει το ένστικτο, βλέπει κάτι και προσπαθεί να το μελετήσει καλύτερα και να το αποδείξει. Αυτή είναι και η έννοια της έρευνας. Και στην αρχή ήμασταν και εμείς, θα έλεγα, μετρίως ενθουσιώδεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα, αφού μελετήσαμε, αφού ψάξαμε, αφού σκάψαμε, αφού συζητήσαμε διεθνώς, αφού βλέπουμε την πορεία και την εξέλιξη, είμαστε απόλυτα βέβαιοι, είμαστε πολύ σίγουροι πλέον, και αυτό το αποδεικνύουμε με μελέτες, με βιβλία που έχουμε βγάλει. Να το δείξουμε για το βιβλίο αυτό. Αυτό είναι το τελευταίο βιβλίο, η μετάβαση στη Δραχμή, που έχει εκδοθεί τελευταία, το δεύτερο βιβλίο. Και με προγράμματα που έχουμε εκπονήσει με την σημερινή επιστημονική ομάδα του επιτελείου μας, του κόμματος Δραχμή,
Είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Η επιστροφή ή καλύτερα η μετάβαση στο εθνικό νόμισμα αποτελεί μονόδρομο. Με μια υποτίμηση του 50% να το πούμε. Βέβαια, αυτό. Αυτό είναι το εργαλείο. Ναι, ναι, αλλά το εργαλείο. Αυτό είναι το βασικό. Για την υποτίμηση, για να καταλάβει ναι. ο κόσμο. Γιατί όταν λέμε υποτίμηση, φοβάται ο κόσμο και σου λέει θα πεινάσουμε για ένα διάστημα. Για 14 μήνες το έχετε καθορίσει, κύριε Κατσανέλη. Εδώ υπάρχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει με τα οικονομοτεχνικά δεδομένα, αλλά μετά πηγαίνει και σε θέματα που σε ενδιαφέρουν και σένα, Λουκίλα μου, στην τέχνη, στον πολιτισμό, στην υγεία, στην πρόνοια, στον αθλητισμό, στην παιδεία κτλ. Δεν είμαστε δηλαδή μονοδιάστατοι και πρέπει να τονίσω εδώ ότι η μετάβαση στη δραχμή δεν είναι ο στόχος. Η μετάβαση στη δραχμή είναι το κύριο μέσο, είναι το εργαλείο για να επιτέχουμε το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Η ανάσταση της πατρίδας, μια και μιλάμε για επερχόμενη ημέρες, ανάσταση. Λες, ναι. Καλή ανάσταση λοιπόν ευχόμαστε με τη δραχμή και με ψήφο στη δραχμή στις ευρωεκλογές. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό δεν εκεί, ναι, εκεί πρέπει να για να καταλάβει ο κόσμος πώς θα γίνει, πώς θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, πώς θα αυξηθούν οι συντάξεις, πώς θα αυξηθεί το εισόδημα των, εργατών, των αγροτών, όπως λέτε, κατά 30%. Πώς θα γίνει αυτό και κατά 30%. Να αλλάξει. Ακριβώς. Και αν δεν είναι πώς τόσο θα ζήσουμε καλύτερα και πώς θα έχουμε ελπίδα. Γιατί τώρα δεν υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα έχει αποδράσει. Και κάθε χρόνο η κυβέρνηση του success stories εισαγωγικά αγοράζει χρόνο. Κάθε χρόνο, άμα πάτε πίσω, θα ακούσετε τον κύριο. Τον εκλαμπρότατο κύριο Στουρνάρα να λέει ότι είναι η τελευταία χρονιά. Ναι, ότι δεν θα έχουμε καινούργια μέτρα. Το προηγούμενο το ίδιο. Και τώρα λένε το ίδιο. Φυσικά αυτά είναι αστιότητες. Καμία προοπτική δεν υπάρχει. Για να ανατραπεί η κατάσταση και για να έχουμε θέσεις εργασίας, χρειαζόμαστε, ξέρετε πόσο αύξηση του ετήσιου ΑΕΠ. Χρειαζόμαστε 8%. Και αυτό μπορώ να το τεκμηριώσω. Αλλά ας έρθω στο πρόγραμμά μας. Να δούμε η μετάβαση πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει η μετάβαση. Και αν θα πρέπει να φοβόμαστε. Εδώ υπάρχει ένα βαθύτατα μελετημένο, τεκμηριωμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλα τα στάδια της μετάβασης και τις επιπτώσεις της και τις τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι μεταβαίνουμε, πρόκειται για μια συγκροτημένη και συντεταγμένη έξοδο από το ευρώ, γιατί είναι και κάποιοι που λένε ότι. Βγήκε και η συμφωνία μαζί σας και ο κύριος Λαφαζάνης, που τουλάχιστον ιδεολογικά ανήκεται σε άλλες ομάδες. Στο ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι θα κάνουν και δημοψήφισμα για το νόμισμα. Βγήκε και αυτή η άποψη. Αυτό το έχουμε πει εμείς. Εδώ πρέπει να σας αποκαλύψω και αυτό είναι η είδηση. Για να μας το πείτε, είναι. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε εδώ και καιρό στείλει αυτή την πρόταση προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας δημοψήφισμα για. Ανάμεσα σε ευρώ ή δραχμή. Άρα σας αντιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια καταγγελία. Κοιτάξτε, ο Παναγιώτης, ο καλός φίλος, ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης, κάνει ό,τι μπορεί μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει ό,τι μπορεί μες στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και κατά συνέπεια ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης προσφέρει άλοθη στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι με καλές προθέσεις, έτσι δεν το κατηγορώ εννοείται, αλλά προσφέρει άλοθη στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, να το ευχηθούμε βεβαίως. Να πάει καλά στις εκλογές, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι για μας ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν διευκρινίζει αν είναι με το ευρώ ή με τη δραχμή, ή μάλλον ξεκαθαρίζει ότι είναι με το ευρώ, για μας είναι, λυπάμαι που θα το πω. Αντίπαλο δεύτερο. Όχι, όχι. Είναι μνημονιακό κόμμα. Λέω κάτι πιο σκληρό. Όσοι υποστηρίζουν το ευρώ, είναι μνημονιακοί, με την έννοια ότι ευρώ και μνημόνιο είναι αυτοκόλλητοι. Δίδυμοι, σιαμαίοι, αδερφοί. Ναι, αλλά μπορείς. Λόγω του πλεονάσματος τώρα και λόγω του ότι δεν θα μπούμε, λέει, πλέον με καινούργια μέτρα, μνημόνιο δεν υπάρχει, τώρα, άρα δεν υπάρχει και άλοθη για το ΣΥΡΙΖΑ ή για τον κάθε έναν που πιστεύει. Κυρία Θεοφάνου, για το μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Δηλαδή έτσι θα κατεβαίναμε σε εκλογές. Μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Δεν υπάρχει μνημόνιο. Δεν υπάρχει μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Υπάρχει ευρωμνημόνιο, δραχμή και προκοπή. Όλα τα άλλα είναι, αν θέλετε. Θυμίζουν και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Αυτά είναι αστιότητες, είναι γελιότητες, είναι κοροϊδία για μικρά παιδιά. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει την πολιτική μέσα στο ευρώ, κοροϊδεύει τον κόσμο. Δραχμή και προκοπή. Κατά συνέπεια, δραχμή και προκοπή, δραχμή και πρόοδος, απέναντι στην κατάληψη της χώρας από την Αγγέλα Δωροθέα Μέρκελ και το εργαλείο της που είναι το μνημόνιο. Αγγέλα Δωροθέα. Αγγέλα Δωροθέα. Δεν το ακούσαμε αυτό. Αγγέλα Δωροθέα. Αυτό είναι το όνομά της.
Αγγέλα Δωροθέα Μέρκελ. Όπως και είναι δώρο Θεού η κυρία αυτή. έτσι αποκλείεται. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Πόσα κράτη από την Ευρωζώνη έχουν δικό τους νόμισμα? Κοιτάξτε, τα περισσότερα, τα μισά κράτη περίπου, διατηρούν το νόμισμα. Τα έχουν το εθνικό τους νόμισμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η πρώτη μας ανακάλυψη, αν θέλετε, ο πρώτος εντοπισμός που κάναμε ότι κάτι δεν πάει καλά είναι εξετάσαμε, και αυτό το έβαλα και σαν άσκηση στους τελειόφοιτους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο. Εξετάσαμε τους οικονομικούς δείκτες των χωρών μέσα στην Ευρωζώνη και αυτών έξω από την Ευρωζώνη. Ναι. Και χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια ήταν η γενική διαπίστωση όλων? Ναι. Ότι οι χώρες μέσα στην Ευρωζώνη και ιδιαίτερα η νότια Ευρωζώνη, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία κτλ., καταραίουν με την κρίση και οδεύουν προς τα κάτω, προς τον Κεάδα, συνεχώς μετά την κρίση. Δεν υπάρχει καμία. Πηγαίνουν δηλαδή έτσι. Οι χώρες έξω από την Ευρωζώνη υφίστανται ένα σοκ, όπως όλες οι χώρες διεθνώς, με την έλευση της οικονομικής κρίσης του 2008, και αμέσως μετά αρχίζουν και ανασταίνονται και η πορεία τους είναι προς τα πάνω. Δηλαδή η Αγγλία είναι σε καλύτερη κατάσταση? Φυσικά που δεν έχει. Φυσικά, αυτό η Αγγλία είναι σε πολύ καλύτερη. Γιατί έχει το δικό η Αγγλία νόμισμα. Έχει ανεργία 5%. Όλες οι χώρες, όλες οι χώρες που έχουν το δικό τους νόμισμα έχουν συνέλθει από την κρίση και πορεύουν καλά. Και για να φύγουμε από την Ευρώπη, θα σας πω και ακραίες περιπτώσεις. Πηγαίνετε στην Αφρική. Χώρες που τις θεωρούσαμε υποανάπτυκτες και πολύ κάτω από τα όρια τους. Τριτοκοσμικές. Η Γκάνα, η Αιθιοπία, η Ρουάντα Ουρούντι. Σας λέω χώρες απίθανες. Αναπτύσσονται σήμερα αλματοδός σε επίπεδα της τάξης του 10 και 15%. Μα όλες οι χώρες, πείτε μου μία χώρα, δηλαδή η κρίση πέρασε. Ναι. Η κρίση έμεινε μόνο για την Ευρωζώνη. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε τα απτά στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται από τους διεθνείς οργανισμούς. Πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία πέρασε φυσικά εδώ στα ψηλά, λέει αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν κάτι φταίει. Κάτι βαθύτερο φταίει, πέρα από τις ευθύνες που έχουν οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας μας τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια, που ασφαλώς έχουν πράξει πολλά σε βάρος του τόπου. Πέρα από αυτό, κάτι βαθύτερο φταίει, γιατί δεν είναι δυνατόν όλες οι χώρες της νότιας ειδικά Ευρωζώνης να πορεύονται από το κακό στο χειρότερο και αυτό να μην έχει ένα βαθύτερο αίτιο. Εμείς ψάξαμε, γιατί η οικονομία, οι δείκτες της οικονομίας εξηγούν πολλά φαινόμενα. Το αίτιο είναι συστημικό, είναι το σκληρό, το υπερτιμημένο, το ακριβό ευρώ με το οποίο η χώρα μας χάνει την ανταγωνιστικότητά της. Δηλαδή δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα προϊόντα μας, δεν μπορούμε να αντλήσουμε πόρους από τον τουρισμό και αναγκαζόμαστε να εισάγουμε περισσότερα και να εξάγουμε λιγότερα. Αυτό πρέπει να αναστραφεί και θα αναστραφεί μόνο αν αποκτήσεις τον έλεγχο της νομισματικής σου πολιτικής και χρησιμοποιήσεις το νόμισμα με μια υποτίμηση ή διολίσθηση, με μια νοικοκυρεμένη διαχείριση, ώστε να αποκαταστήσεις την λανθασμένη συναλλαγματική ισορροπία. Κύριε Κατσανέβα, έχει ακουστεί και το συζητάμε δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε εμείς να ανήκουμε στο σκληρό ευρώ, αλλά να βγάλουμε ένα άλλο ευρώ που να είναι το μαλακό ευρώ. Δηλαδή θα μας πηγαίνουν από μαλακό σε σκληρό. Τι διαφορά μπορεί να έχει από τη δραχμή? Δηλαδή αντί να πούνε το καταργούμε, πάμε στο δικό μας νόμισμα, αλλά όχι, θα κάνουμε ένα πιο μαλακό ευρώ για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε κυρίως τις χώρες του Νότου και βεβαίως την Ελλάδα για να πάει καλύτερα. Υπάρχει αυτή η πρόταση για 2 ευρώ. Ναι, ακριβώς. Το γερμανικό ευρώ και το. Αυτά δεν θα περιπλέξουν τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Το ευρώ αποδείχθηκε, και αυτό το λένε οι πάντες, μπορώ να σας αναφέρω μία λίστα από διαπρεπείς οικονομικούς αναλυτές όλων των πολιτικών φασμάτων. Μας έχουν μπερδέψει και αυτοί μεταξύ μας τώρα. Όχι, κανένας δεν σημαίνει. Άμα μου βρείτε έναν που λέει τα άλλα πράγματα, σας παρακαλώ, όσο έχω βρεθεί σε δημόσιες συζητήσεις και έχω προκαλέσει τους συνομιλητές μου να μου πούνε διαπρεπείς οικονομολόγους που λένε την αντιπέρα όχθη, δεν μου έχουν απαντήσει. Μόνο ο κύριος Στουρνάρας και εδώ οι τραπεζίτες τα λένε αυτά. Λοιπόν, όλοι το ευρώ έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα καταστροφικό εγκληματικό νόμισμα. Έχει καταστρέψει, έχει δημιουργήσει μια γενιά απόκληρων, μια γενιά δυστυχίας και τραγωδίας. Έχει αποδειχθεί. Τώρα μην μου πείτε ότι θα φτιάξουμε ένα άλλο ευρώ για να ξαναπειραματιστούμε σε κάτι άλλο. Εκείνο πρέπει να γίνει είναι να
δημιουργηθεί. Να επανέλθουμε, να επανέλθουμε στο εθνικό νόμισμα και εκεί πάει η Ευρώπη. Άλλωστε αυτό θα το, ήδη το θα γίνει στη Γαλλία, στην Ιταλία, σε μεγάλη χώρα. Ασφαλώς, σαρωτικά εκεί οι λαοί προς τα εκεί πάνε. Και εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε για κάτι ανάλογο. Γι' αυτό η δική μας η πρόταση του κόμματος Δραχμή έχει συγκεκριμένο τρόπο, σοβαρό, υπεύθυνο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος, τι θα σημαίνει για τις καταθέσεις κιόλας, κύριε Κατσίνα. Έχουμε ερωτήσεις από εδώ. Βεβαίως. Καταρχήν, να σας πω, να μου επιτρέψετε να σας πω πολύ σύντομα πώς βλέπουμε τη μετάβαση. Είπαμε συγκροτημένη έξοδος από την Ευρωζώνη, στάση πληρωμών, πορεία διαπραγμάτευσης με τους δανειστές μας για αποπληρωμή του χρέους σε επίπεδο της τάξης του 20% με περίοδο χάριτος 2-3 ετών. Όταν λέτε στάση πληρωμών, θα φοβηθεί ο κόσμος. Τι εννοείται, στάση... δεν θα παίρνει συντάξεις? Όχι, στάση προς το εξωτερικό. Προς τον δανειό. Προς τους δανειστές μας. Αυτό, όπως λέει, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνουμε στάση πληρωμών. Αυτό δεν στέκει. Γιατί άμα κάνεις στάση πληρωμών, δεν θα έχεις τους πόρους σε αυτή την περίοδο για να χρηματοδοτήσεις την στοιχειοδός στην οικονομία σου. Την ώρα που θα κάνουμε στάση πληρωμών, θα εκδώσουμε χρήμα. Εννοείται ότι το χρήμα πρέπει να το εκδώσουμε με φιδό, με προσοχή και τσιγκουνιά. Γιατί αν ξεφύγουμε και πετάμε λεφτά από το παράθυρο, η κυβέρνηση πετάει από τα λεφτά από το παράθυρο, θα δημιουργήσει μια πληθωριστική και διεκδικητική ψυχολογία, η οποία θα μας οδηγήσει σε έναν υπερπληθωρισμό κατοχικού τύπου. Δηλαδή, εγώ λέω και το τονίζω στους συνομιλητές που δεν γνωρίζουν και λένε αστειότητες, οπότε θα έχουμε φάρμακα, τρόφιμα και τέτοια, που δεν στέκουν, ότι ένας είναι ο εχθρός. Λέγεται πληθωρισμός. Αν αυτόν τον εχθρό μπορέσει μια συνετή νοικοκυρεμένη διακυβέρνηση στην πρώτη ιδιαίτερα περίοδο να τον ελέγξει, και μπορεί να τον ελέγξει, και μπορώ να σας πω πώς μπορεί να τον ελέγξει, τότε τα πράγματα θα πάνε μια χαρά. Ο πληθωρισμός μπορεί να ελεγχθεί με την έκδοση ποσότητας χρήματος με έναν γνωστό χρηματοοικονομικό δείκτη που λέγεται Μ2, ο οποίος αντιστοιχεί στο ΑΕΠ. Δηλαδή, να το πω απλά, τόσο χρήμα όσο πρέπει να εκδώσουμε, όχι παραπάνω. Και με αυτό το χρήμα κάνουμε. Όσο κάνουμε το νοικοκυριό μας. Άμα βγάλουμε παραπάνω και αρχίζουμε και πετάμε σε αντιαναπτυξιακές δαπάνες, χάσαμε το. Όταν λέτε αντιαναπτυξιακές δαπάνες, τι εννοείται? Κοιτάξτε, εδώ. Για να καταλάβει ο κόσμος περισσότερο. Τι εννοώ? Αν από την πρώτη στιγμή που πάμε στη Δραχμή, αρχίσουμε και δίνουμε αυξήσεις στα πάντα, στις απαιτήσεις, στις εύλογες και δίκαιες απαιτήσεις, τότε θα χαθεί το παιχνίδι. Θα μου πείτε και πώς θα προστατευτεί. Θα πει ο άλλος να πει: δώσ' μου για τη σύνταξη 100 ευρώ, 200 ευρώ, 300, να ανέβουν οι μισθοί, να γίνουν. Είναι εύκολο να λες ότι θα σου δώσω. Πώς θα ανέβει όμως? Εσείς λέτε 20% θα ανεβάσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Έτσι, εδώ σωστά. Στο πρόγραμμά μας, λέμε το εξής. Ότι αυτό θα γίνει στην πορεία μετάβασης. Αφού εξισορροπήσουν τα πράγματα. Εξισορρόπησης της οικονομίας, η οποία θέλει 14 μήνες, έχουμε υπολογίσει, γιατί προσβλέπουμε σε ένα πολύ ευνοϊκό καλοκαίρι, όπου θα διπλασιαστεί, αν δεν τριπλασιαστεί, το τουριστικό συνάλλαγμα, και θα μας δώσει, από εκεί που δίνει γύρω στα 10 δις, και αυτά μένουν έξω λόγω των tour operators, θα μας δώσει αμέσως 30 δις. Άρα, αυτό να πάμε λοιπόν, στη δύσκολη θα περίοδο δώσει, των 14 μηνών. Μήνες, λοιπόν, 14 μήνες προσαρμογής. Μάλιστα. Αυτή, τι θα συμβεί, οι 14 μήνες προσαρμογής, το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα θα διασφαλιστεί στο ίδιο περίπου σημερινό επίπεδο. Τι θα γίνει με τις καταθέσεις? Δεν θα γίνει, κύριε Κατσαντέρ, θα σας πω, δεν θα συμβεί τίποτα καλύτερο σε αυτή τη φάση. Στους 14 μήνες. Ναι, αλλά και τίποτα χειρότερο. Μετά τους 14 μήνες θα έρθω στις καταθέσεις. Μετά τους 14 μήνες και στην περίοδο αυτή, εφόσον ελεγχθεί ο πληθωρισμός, στην περίοδο αυτή θα αρχίσει η οικονομία να παίρνει μπροστά. Σαν να βάλατε μπρος τη μηχανή και να αρχίζει να τρέχει, ή το άλογο να καλπάζει. Στους 15 μήνες. Σε αυτή την οικονομία εμείς προβλέπουμε στους 15. Θα αρχίσει από πιο πριν. Και ιδιαίτερα μετά το πρώτο καλοκαίρι. Έτσι. Θα αυξηθούν οι εξαγωγές, θα μειωθούν οι εισαγωγές, θα ανθίσει ο τουρισμός κτλ. Αυτό τι σημαίνει, ξέρετε? Έχουμε υπολογίσει ότι, το είπατε στην αρχή, ότι η ανεργία που σήμερα έχει πάει στα ύψη 30%. Θα συμπιεστεί κάτω από 10%. Τι σημαίνει αυτό? Πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας.
Τι είδους εργασίας, κύριε Κατσανέβα? Σε όλους τους τομείς. Είναι από αυτά που δεν θα μπορεί ο άλλος να αγοράσει ούτε ψωμί. Όχι. Αυτό λέμε. Μιλάμε για κανονική μετάβαση. Δεν μιλάμε για μια κατάβαση που η οποία θα δημιουργήσει. Εγώ μεταφέρω ερωτήσεις. Σας είπα, καλά κάνετε. Σας είπα ότι σε αυτή την πρώτη φάση εμείς δεν υποσχόμαστε χρυσά κουτάλια και λαγούς με πετραχίλια. Και όποιος το κάνει αυτό είναι ανεύθυνος. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι. Εμείς προτείνουμε και έχουμε μελετήσει. Αυτά έχουν βγει από βαθύτατες μελέτες. Εμείς προτείνουμε. Προβλέπουμε 14 περίπου μήνες. Θέλετε να είναι 12, θέλετε να είναι 15. Εντάξει, ένας χρόνος, ένα χρόνο υπομονή. Αυτό, λέμε στο νοικοκυριό, ούτως ώστε όπου αυτά τα επίπεδα. Θα ζούμε όπως ζούμε σήμερα. Ναι. Με την προοπτική για καλύτερες μέρες. Μετά θα αρχίσει η οικονομία σταδιακά και γρήγορα να αυξάνεται αλματοδός. Αυτό θα δώσει μια αναπτυξιακή ορμή, η οποία θα μας δώσει τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας και τότε. Αφού η οικονομία θα αρχίσει να αναπτύσσεται, μετά τους 14 μήνες είναι θεμητό και δυνατό να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις της τάξης τουλάχιστον του 20% στο αγροτικό ανάλογο εισόδημα. Με την παραγωγή, έτσι. Όχι. Αυτό προβλέπουμε εμείς. Προβλέπουμε. Ναι, κατάλαβα. Μέχρι τότε θα διασφαλιστούν με την αριθμητική αναπροσαρμογή. Ακριβώς. Ξέχασα να σας το πω αυτό. Έτσι, ανάλογα. Σε αυτή την περίοδο. Επειδή θα χαθεί η αγοραστική, θα χαθεί η σημερινή αξία της δραχμή, του ευρώ, θα δοθεί τη μαριθμική αναπροσαρμογή στους μισθούς σε εθνικό νόμισμα στο τέλος των τριμήνων, ώστε να μην χάσουν την αγοραστική αξία. Να τους πούμε κάτι πρακτικό. Αν σήμερα ένας συνταξιούχος παίρνει 700 ευρώ, αντίστοιχα με τη δραχμή, όταν λέτε σε αυτό το επίπεδο θα είναι, πόσο θα είναι τα λεφτά που θα βάζει στην τσέπη του για να μπορέσει να ζήσει? Εκείνο που πρέπει να τονίσω. Πολύ πρακτικά. Και ίσως δεν το είπαμε όσο θα έπρεπε, είναι ότι η υποτίμηση πρέπει να είναι υποτίμηση σοκ. Δηλαδή πρέπει να πάμε σε μια υποτίμηση του 50%. Ναι, ώστε αυτό για θα θερμάνει την οικονομία. Θα αυξηθεί και ο πληθωρισμός μέχρι 15% και θα ελεγχθεί. Έτσι, και θα θερμανθεί η οικονομία. Δηλαδή, σαν να βάλεις μια σιγανή φωτιά. Εγώ για το καταλαβαίνω. Το τσουκάλι. Αλλά θα μου πει ο συνταξιούχος, εγώ παίρνω τώρα 700 ευρώ. Πόσα θα παίρνω αντίστοιχα με τη δραχμή, αφού θα πέσει, υποτίθεται, θα υποτιμηθεί. Η δραχμή θα αντιστοιχεί σε δύο δραχμές, θα αντιστοιχούν σε ένα ευρώ. Η υποτίμηση του 50% σημαίνει ότι ένα ευρώ θα κάνει δύο δραχμές. 100 ευρώ θα κάνουν 200 δραχμές. Όμως αυτές οι 200 δραχμές, αν δεν έχουν την αριθμική αναπροσαρμογή που θα την έχουν στην αρχή, θα είναι υποτιμημένες ως προς την αγοραστική τους αξία. Βέβαια, γι' αυτό εμείς έχουμε φροντίσει και έχουμε σκεφτεί και έχουμε προτείνει και όλα αυτά με το υποδεκάμετρο, έτσι, με οικονομοτεχνικές μελέτες. Έχουμε φροντίσει για την διασφάλιση της αγοραστικής αξίας, για να το πω, του μισθωτού και του συνταξιούχου. Για να το πω απλά. Ναι. Ο συνταξιούχος των 700 ευρώ που δεν υπάρχει, είναι πολύ λιγότερα. 360 ευρώ είναι. Ο συνταξιούχος λοιπόν που παίρνει 500 ευρώ θα ζει για το πρώτο διάστημα με αυτά τα λεφτά που θα είναι 1000 ευρώ. 1000 δραχμές με τα λεφτά. Θα ζει το ίδιο όπως ζούσε. Και η αγοραστική του δύναμη θα είναι ίδια. Θα είναι ίδια. Μην τα προϊόντα που πολλώνται ίδια. Κοιτάξτε, με τις ίδιες τιμές. Όχι. Σας βάλαμε σε πολύ απλοϊκή ιστορία. Μην μπλέξετε. Αλλά για τον κόσμο. Και τα προϊόντα θα έχουν μια υπερτίμηση, αλλά θα διπλασιαστεί και η τιμή που έχει η αγοραστική αξία. Μάλλον θα διατηρηθεί η αγοραστική αξία του μισθωτού. Να ρωτήσω κάτι πάλι απλοϊκό. Με δύο λόγια, αυτό που είπαμε, για να μην φεύγουμε. Με δύο λόγια. Ένας μισθωτός που παίρνει 500, 300, 1000 ευρώ. Για αυτό το διάστημα της μετάβασης θα παίρνει 1000 δραχμές. Αφήστε τι θα παίρνει. Θα έχει την ίδια ζωή, την ίδια αγοραστική αξία που έχει σήμερα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δηλαδή παίρνει ένα κουβούρι με ένα ευρώ που κάποτε έκανε θα μια το παίρνει δραχμή. Με δύο. Θα το παίρνει με 2 ευρώ. Ναι, αυτό. Και θα μπορεί να το παίρνει. Θα μπορεί να το παίρνει. Αυτό έχει σημασία. Δεν είναι ότι πόσο θα το παίρνει. Είναι αν μπορεί να το παίρνει. Θα μπορεί να το παίρνει, γιατί εμείς θα το δώσουμε. Το πετρέλαιο θα μπορεί να το παίρνει. Αυτό βεβαίως το πετρέλαιο. Τώρα δεν μπορεί να παίρνει το πετρέλαιο. Ναι, τώρα δεν το παίρνει. Τώρα δεν έχει φάρμακα. Τώρα δεν έχει τρόφιμα και πώς ο κόσμος. Πώς θα το παίρνει το πετρέλαιο, λοιπόν. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, η αξία, η πολύ μεγάλη υπερτίμηση του πετρέλαιου δεν οφείλεται στο κόστος της αγωγής.
οφείλεται στο ότι επιβαρύνεται με τεράστιους φόρους. Έτσι. Το πετρέλαιο σε άλλες γειτονικές χώρες κάνει πιο φθηνά. Τουρκία, Αλβανία, Σκόπια, γι' αυτό. Και οι πολίτες που ζουν στα σύνορα πηγαίνουν και αγοράζουν πετρέλαιο από εκεί. Τι μου λέτε τώρα. Είναι λόγω φόρων. Τρόφιμα. Προσέξτε, για να μην χάσουμε χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο, τον τηλεοπτικό που έχει. Σας διαβεβαιώ και αυτά αναλύονται στο βιβλίο, στις προτάσεις που σας διαβεβαιώ ότι οι μεγάλες φοβίες που έχει εξαπολύσει το κατεστημένο και οι οποίες σιγά σιγά τις αποσύρει, γιατί έχουν απαντηθεί, δεν θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε καύσιμα, δεν υπάρχουν. Είναι γελίες, δεν ισχύουν, δεν στέκουν, έχουν απαντηθεί και απαντιόνται και παρακαλώ τους καλούς τηλεθεατές να πάνε στην ιστοσελίδα μας www.drachmi5.gr ή Δραχμή Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση και να δουν όλες τις απαντήσεις. Όπως και αν έχουν την ευκαιρία να δουν το βιβλίο «Η Μετάβαση στη Δραχμή». Αφήστε αυτές τις φοβίες. Αφήστε τους συστημικούς κερδοσκόπους να λένε αυτές τις ανοησίες. Να μπούμε στη Δραχμή πάμε... και βγούμε από την Ευρώπη, τι γίνεται, για μας πει η Ευρώπη. Καταθέσεις, ναι. Θέλω να πούμε για τις καταθέσεις. Για τις καταθέσεις, τι θα γίνει για τα δάνεια. Για αλλαγή. Αυτά είναι σημαντικά θέματα που αναρωτιέται ο κόσμος. Ναι. Καταρχήν, σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, εφόσον θα, οι τράπεζες θα χρηματοδοτηθούν από εθνικό νόμισμα, θα διασφαλιστεί, θα έχουν δηλαδή την δυνατότητα να αντέξουν σε αυτή τη μετάβαση, αν και θα υπάρχει κάποιο ταρακούνι. Ασφαλώς. Θα το αντέξουν. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε. Δεν θα χάσουν οι τράπεζες με την αλλαγή της Δραχμής. Σήμερα οι τράπεζες. Οι μεγάλο καταθέτες. Σήμερα οι τράπεζες χάνουν. Εμείς έχουμε προβλέψει στο πρόγραμμά μας ότι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ θα διασφαλιστούν με την ισοτιμία ένα προς ένα. Από εκεί και πάνω. Από εκεί και πάνω θα υπάρχει μια αναλογική μείωση αυτής της διασφάλισης. Και βέβαια, εδώ πρέπει να πω, το ίδιο θα ισχύσει και για τα δάνεια. Οι δανειολήπτες προστατεύονται με μείωση του, σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, με μείωση του δανείου. Και εγώ είμαι δανειολήπτης. Και σοβαρός δανειολήπτης, όπως όλοι είμαστε. Προστατεύονται με μείωση του δανείου, γιατί κάποιοι λένε χαρίζουμε όλα τα δάνεια. Αυτά είναι λαϊκισμός. Δεν μπορούν να χαρίσουν τα δάνεια. Και όμως είναι μερικοί που έτσι εύκολα, ξέρετε, πετάνε. Καλά. Από την τηλεόραση. Από την τηλεόραση. Και από το ραδιόφωνο. Μπορείς να χαρίσεις τα πάντα. Έτσι, να χαρίσεις, με τα λόγια χτίζω ανόγια και κατόγια. Ο Μανώλης χτίζει ανόγια με ταξωτές κορδέλες. Φύκια και με ταξωτές κορδέλες. Λοιπόν, αυτά είναι πολιτικές ανευθύνων. Εμείς λέμε μείωση των στεγαστικών δανείων κατά 50%, μια και μπορώ να το αιτιολογήσω, και κοινωνικά και οικονομικά, γιατί έχει μειωθεί το εθνικό εισόδημα κατά 50%, βέβαια, το μέσο. Άρα λοιπόν πρέπει να μειωθούν τα δάνεια κατά 50%, όχι να χαραστούν. Να κουρευτούν κατά 50%, αυτό λέτε, θα γίνει πρόβλημα για τις τράπεζες. Όχι, και για τις τράπεζες, το κυριότερο, θα εξοδοθούν οι τράπεζες, οι ελληνικές τράπεζες, πρέπει να μην είναι ελληνικές, και δεύτερον θα δημιουργηθεί και μια νοοτροπία παταχτσή. Βέβαια, ναι. Αυτοί που έχουν και δεν πληρώνουν και κάνουν την πάπια. Και αυτό δεν πρέπει να δημιουργηθεί. Λοιπόν, φυσικά, αυτό και το καθόλου. Δεύτερο σημαντικό είναι, γιατί ακόμα και αν κουρευτούν κατά 50% τα δάνεια, θα υπάρχουν και περιπτώσεις που χρήζουν ειδικών ρυθμίσεων. Γι' αυτό έχουμε προβλέψει τη δημιουργία στεγαστικής τράπεζας κατά το πρότυπο, το επιτυχημένο πρότυπο που εφήρμοσε ο εμπνευσμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Φραγκλίνος Ρούσβελτ, το 1936 στη ΗΠΑ, στην Αμερική, και σώθηκαν τότε όλοι οι δανειολήπτες και δεν υπήρξαν πληστηριασμοί, γιατί τώρα το σχέδιο ξέρετε ποιο είναι, έτσι, να αγοράσουν οι τράπεζες ή τα ξένα funds κουφάρια υπολείπων σπιτιών, να τα τίτλοποιήσουν και να τα πουλήσουν μαζικά σε ξένους. Αυτό το πρόγραμμα που έχουμε εμείς, και βεβαίως με βασικό άξονα τη μετάβαση στη Δραχμή, είναι και η μόνη λύση για να διασφαλιστεί το εισόδημα, οι τραπεζικές καταθέσεις και πάνω απ' όλα τα σπίτια, που σήμερα αυτή τη στιγμή ένα πολλά μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού κινδυνεύει να χάσει τη στέγη του, που δεν την έχασε με την κατοχή στους Γερμανούς, που δεν την έχασε με τη Χούντα και τη χάνει τώρα με τη Χούντα του ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Όταν λέτε διασφαλίζονται οι καταθέσεις, μέχρι τις 100.000 το καταλάβανε. Από εκεί και πέρα όμως δεν κατάλαβα, γιατί με ρωτάνε. Θα υπάρχει χασούρα ή κούρεμα. Κοιτάξτε, καταρχήν, εγώ δεν ξέρω πολλούς που έχουν καταθέσεις πάνω από 100.000. Αυτοί που έχουν. Να σας πω, μην πάμε σαν τον κύριο Πάγκαλο που λέει μαζί τα φάγαμε. Όχι. Αυτοί που αποταμίευσαν. Δεν τα αποταμίευσαν μαζί, τα δουλέψαν μόνοι τους και τα αποταμίευσαν. Ασφάλως αυτοί.
Εδώ χάσανε οι ομολογιούχοι, ναι. Μωρέ, Λουκίνα, ή πρέπει τώρα, να τους πεις και αυτόν, βγάλτε και εσείς στην Ελβετία με τους άλλους και μην τα αφήσεις εδώ. Γι' αυτό λέμε, αυτοί που δεν θέλουν, που τα έχουν εδώ. Αυτοί οι τίμοι Έλληνες που τα κρατήσαν, γιατί οι περισσότεροι τα στείλανε. Αυτοί που δεν τα στείλαν, λοιπόν. Ασφαλώς. Εκεί μπορεί να υπάρξουν ρυθμίσεις και το αρχικό μας σχέδιο είναι ότι θα υπάρχει μια αναλογική μείωση, δηλαδή θα πάει, δεν θα διασφαλιστεί ακριβώς ένα προς ένα και ούτε και θα χαθούν όλα τα λεφτά. Ένας που έχει, ας πούμε, ένα εκατομμύριο, τώρα το λέω πρόχειρα αυτό, ένα εκατομμύριο κατάθεση, μπορεί να χάσει 100.000. Ένα 10% λεφτά. Σας το λέω, ρε, καταλάβατε. Δηλαδή, να σας πω, η ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, συγγνώμη, αυτό... οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να είναι υπέρ της δραχμής στο δημοψήφισμα τότε, γιατί δεν υπήρξε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να έχει κάτω από εκατομμύρια, με συγχωρείτε. Ναι, όπως το είδαμε. Αναφέρεστε σε κάποιους κυρίους που πήρανε εξωφρενικές και απαράδεκτες αποζημιώσεις και παρελάβουν στις τηλεοράσεις και παριστάνουν στους αριστερούς. Αυτό τώρα επειδή μου λέτε, ξέρω λίγους. Εμείς είδαμε κάτι λίγο. Πάντως να σου πω κάτι. Όταν έγινε η αλλαγή από τη δραχμή στο ευρώ, και κερδίσανε. Ναι. Ας τα γυρίσουν πίσω και αυτοί. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά. Και δεν κερδίσανε. Διότι όταν το 1 ευρώ ήταν 360 τόσες δραχμές, δεν κερδίσανε. Εκείνο, εκείνο έγινε. Αλλά όταν κερδίζεις είναι καλά, όταν χάνεις δεν είναι καλά. Μα είναι για το καλό του κόσμου. Έγινε δουλειά εκεί πέρα. Αλλά μην πάμε τώρα. Η εκτίμησή σας είναι ότι αυτός ο καταθέτης που έχει εδώ τα χρήματά του και έχει πάνω από 100.000. Θα κερδίσει από την άνοδο των επιτοκίων, δηλαδή θα υπάρξει ανωδική τάση επιτοκίων. Κοιτάξτε, εφόσον η ελληνική οικονομία, όπως προβλέπουμε εμείς, μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης, και εξυγίανση στις σταθερότητες, η χώρα αυτή θα αρχίσει να προκόβει και να ανθίζει. Αυτό σημαίνει ότι και θα έρθουν καταθέσεις στην Ελλάδα. Αν αποκατασταθεί και θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, αυτός που έχει τα χρήματά του εδώ και αυτός που θα τα φέρει εδώ στην Ελλάδα, ασφαλώς θα έχει μεγαλύτερη απόδοση. Κάποιο μπόνους. Θα έχει καλύτερη απόδοση. Ναι. Θα έχει καλύτερη απόδοση. Πιθανόν να έρθουν και άλλα. Η βασική οικονομική σκέψη λέει ότι αν μια οικονομία πάει καλά, και αυτοί που έχουν καταθέσεις σε αυτή την οικονομία και αυτοί κερδίζουν. Άρα από αυτή την έννοια σήμερα. Δεν είναι θέμα, αν θέλετε, πατριωτισμού εδώ. Έχουν διασφαλιστεί οι τράπεζες και σου δίνει σήμερα ένα 2,9 η τράπεζα, ενώ στην Ελβετία σου δίνει 0. Θα έπρεπε αυτοί που έχουν καταθέσει στην Ελβετία να τα φέρουν εδώ. Ναι, με αυτή τη λογική. Βεβαίως, προσέξτε, στην Ελβετία όμως τα πηγαίνουν γιατί εκεί έχουν την πολιτική και οικονομική σιγουριά. Έτσι, ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Το κεφάλαιο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς εδώ πρέπει να αποκαταστήσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και αυτό θα γίνει πρώτα με την υποτίμηση του νομίσματος και δεύτερο τη σταθερότητα της οικονομίας με μια αποσειρά μέτρα που αφορούν και την εξυγίανση του δημόσιου τομέα, την σωστή φορολόγηση, μια σειρά από άλλα μέτρα που θα φτιάξουν ένα υγιές λειτουργούν κράτος που θα λειτουργεί σωστά οικονομικά, πολιτικά, διοικητικά και θα μπορέσει αυτό να προσελκύσει μια διεθνή ανάπτυξη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Καταρχήν, εδώ αυτή η χώρα, μεταξύ των πολλών άλλων προσόντων που έχει, έτσι, είναι χώρα χαρισματική από πολλές απόψεις, θα μπορούσε να μεταβληθεί στο διεθνές κέντρο, το μεγαλύτερο διεθνές κέντρο παραγωγής γνώσης. Γιατί? Η βιομηχανία δηλαδή της γνώσης θα έπρεπε εδώ πέρα να βρίσκεται στην Ελλάδα. Γιατί αυτή η χώρα είναι η πατρίδα της γνώσης. Γιατί βρίσκεται στο καλύτερο γεωγραφικό σημείο της γης μεταξύ βορρά και νότου. Γιατί έχει το καλύτερο κλίμα. Και γιατί έχει ένα τεράστιο δυναμικό Ελλήνων επιστημόνων που το μεγαλύτερο δυναμικό. Που φεύγουν έτσι. Όχι μόνο αυτό που φεύγουν. Έχουμε επιστήμονες λαμπρούς στο εξωτερικό που αποτελεί ένα τεράστιο δυναμικό. Θα μπορούμε να τους εισάγουμε. Θα μπορούσαμε δηλαδή, όπως προτείνουμε στο πρόγραμμά μας, να φτιάξουμε εδώ Harvard, πανεπιστήμια υψηλότατου επίπεδου, που να διδάσκουν στην αγγλική γλώσσα κυρίως και στην ελληνική, να διδάσκουν σύγχρονες επιστήμες, αλλά και την αρχαία σοφία. Ναι. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Πόσα ξένα κορυφαία πανεπιστήμια έχουν ενδιαφερθεί να κάνουν παραρτήματα εδώ και πέφτουν εδώ οι γνωστοί άγνωστοι, οι οποίοι δεν θέλουν την προστασία της δημόσιας εντός εισαγωγικών παιδείας για να λειτουργεί η παραπαιδεία και τα ιδιαίτερα. Κοιτάξτε. Και κλωτσάνε την ευκαιρία του να έρθουν μεγάλα πανεπιστήμια εδώ και να εισάγουμε και τουρισμό. Κοιτάξτε, και φοιτητικό τουρισμό, αν θέλετε. Όχι, μα αυτό είναι το θέμα. Εδώ θα έπρεπε να έχουμε 2 εκατομμύρια ξένους φοιτητές. Βέβαια.
ξέρετε με τι τέτοιο συνάλλαγμα. Κλίμα, ξέρετε, με τέτοιο ξέρετε τι συνάλλαγμα θα έφερνε. Εδώ όμως τι κλωτσάνε. Μόνο αυτή τη βιομηχανία. Διέχονται στο φροντιστήριο, την παραπαιδεία στα χέρια του. Με αυτό δεν γίνεται πάντοτε. Κλωτσάμε και λέμε δωρεάν δημόσια παιδεία εντός εισαγωγικών. Ακριβώς για να πάμε στο φροντιστήριο και στην παραπαιδεία, να λειτουργούν τα μαύρα ιδιαίτερα. Και υπάρχει αυτός ο κύκλος που κάθεται και κλωτσάει όποτε μιλάμε για ιδιωτική παιδεία. Έχετε δίκιο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα δόγμα από την αριστερά ότι οτιδήποτε ιδιωτικό είναι και αν θέλετε, και κακό. Από την άλλη μεριά, φυσικά το ασπάζουμε, αλλά δεν ασπάζουμε και ότι οτιδήποτε ιδιωτικό είναι και καλό. Βεβαίως. Με ποια έννοια λοιπόν. Γι' αυτό το πρόγραμμα μας λέει το εξής. Εμείς δεν μιλάμε για κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Μιλάμε για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σύμφωνα με τα πρότυπα που είναι το Harvard, το MIT, που είναι το Stanford, τα μεγάλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Είναι ιδρύματα. Είναι ιδρύματα όπου συμμετέχει το κράτος, ιδρυματικοί φορείς τύπου ίδρυμα, ξέρω εγώ, τάδε. Διάφοροι ευεργέτες. Ευεργέτες, αν υπάρχουν πλέον, γιατί και αυτοί έχουν αποδράσει πλέον. Και κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι θα ακολουθούν κανόνες. Δεν θα είναι ο σκοπός ξεφραγουαμπέλη, γιατί αν αφήσουμε μόνο το ιδιωτικό κέρδος να έχει για κεντρικό στόχο για κάτι τέτοιο, τότε δεν θα φτιάξουμε αυτό που θέλουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει κάτι πολύ σοβαρό, που θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα μπουν μέσα και οι ιδιώτες, ως managers θα έλεγα, ως διευθυντές, γιατί εκεί τα καταφέρουν καλύτερα, έτσι και ας έχουν και την αμοιβή τους. Ναι. Αλλά αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί σωστά. Να είναι συγκροτημένο. Και, και εμείς έχουμε την πρόταση. Μόνο με αυτή τη βιομηχανία. Να σας τσιλήσω λίγο. Και προσέξτε τι πολλαπλασιαστικά ωφέλη θα έχει κάτι τέτοιο. Δεν θα είναι μόνο το τεράστιο συνάλλαγμα που θα έχουμε. Σκεφτείτε 1 ή 2 εκατομμύρια ξένους φοιτητές. Φανταστείτε το. Κύριε Κατσανέβα, να σας τσιγκλίσω λίγο. Ταυτίζεστε πλήρως με όσα μας είχε πει εδώ ο κύριος Στυλιανίδης όταν ήταν υπουργός παιδείας, από αυτήν εδώ τη θέση. Τι λέτε τώρα, τι σχέση έχουμε με τον κύριο Στυλιανίδη. Αυτό το σχέδιο, αυτό μας έλεγε τότε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και πώς θα. Μα ο κύριος Στυλιανίδης μιλάει για ιδιωτικά πανεπιστήμια, για ιδιωτικό κέρδο. Όχι, έτσι ακριβώς. Όχι. Μη με συγχαίρετε τώρα με τον κύριο Στυλιανίδη. Εγώ, Ειρήνη, θέλω να σα πάω λίγο στην Ευρώπη. Με ενοχλεί αυτό. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί. Δεν θέλω να φέρω στον κύριο. Αυτοί έχουν καταστρέψει τη χώρα. Αυτή είναι με το ευρώ, είναι με τη Μέρκελ. Αλλά στο θέμα της παιδείας έχετε πολλά κοινά. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στην Ευρώπη, γιατί τελειώνει η εκπομπή και το κόμμα κατεβαίνει και στις ευρωεκλογές για να το ξέρει ο κόσμος. Και ο κύριος Κατσανέβας θα είναι ένας από αυτούς που θα βαδίσει, αν εσείς τον ψηφίσετε και ψηφίσετε το κόμμα του, προς την Ευρωβουλή. Λοιπόν, για πέστε μας εκεί, τι θα γίνει, πού θα ενταχθείτε εσείς, σε ποιο τμήμα της Ευρωβουλής και πόσο οι ευρωβουλευτές σήμερα μπορούν να προσφέρουν έργο για τη χώρα τους. Έτσι, γιατί μέχρι τώρα δεν ξέραμε τι κάνουν οι ευρωβουλευτές εκεί. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές, λυπάμαι θα το πω, γιατί είναι και μερικοί αξιόλογοι, είναι άφωνοι. Όχι, γιατί είχαμε και κάποια ψηφοδέλτια με ανθρώπους, χωρίς γλώσσες, αμόρφωτους, απλώς κοινωνικά σωστούς και με ιδεολογία. Πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα θηρία εκεί έξω. Περσόνες. Ναι, περσόνους και δεν ξέρω και τι άλλα. Περσόνες, όπερσόνες. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο ψηφίζει και στο ψηφίζεστε, έτσι. Αλλά στην Ευρωβουλή τώρα. Στην Ευρωβουλή το επίπεδο έχει ανέβει τώρα. Δεν είναι όπως ήταν στις αρχές. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εγώ λυπάμαι που θα το πω. Πέστε μας, κατεβαίνει το κόμμα, έτσι. Βεβαίως κατεβαίνει, θα είμαστε παρόντες και θα είμαστε στην Ευρωβουλή. Ωραία. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές δεν τίμησαν. Να ρωτήσω κάτι, διαδικαστικό. Σταυρό βάζουν και σε εσάς. Βέβαια. Για οι αρχηγοί των κομμάτων δεν βάζουν. Όχι, από ό,τι είδα, ο εκλογικός νόμος, που είναι ένας νόμος ειδικά για να χτυπήσει κόμματα σαν το δικό μας, δημιουργεί τεράστια εμπόδια, ιδιαίτερα όσον αφορά την οικονομική επιχορήγηση. Είναι άθλιος ο νόμος αυτός. Το κάνουν επίτηδες γιατί φοβούνται εμάς. Άρα και εσείς παίρνετε σταυρό και να το ξέρετε. Βεβαίως. Παίρνει σταυρό και ωραία. Εγώ θέλω να πω ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές, και δεν θέλω να το πω προσωπικά, αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούν τα κόμματά τους, είναι άφωνοι στην Ευρωβουλή και δεν άκουσα ποτέ κάποιον να μιλάει για την Ελλάδα όπως μίληξε ο Νάιτζελ Φάραντζ και έλεγε με αυτή την παθιασμένη γλώσσα να λέει. Τι κάνετε σε αυτούς τους ανθρώπους? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψυχή. Αυτοί εφήβραν τη δημοκρατία. Καταστρέφεται μια χώρα, μια γενιά. Μίλησα μαζί του, έχω μιλήσει μαζί του και του είπα. Φιλέλλην, φοβερό. Όχι, ξέρετε πώς τον είπα. Είπα ότι είσαι ο μόνος Έλληνας ευρωβουλευτής. Γέλαγε. Μου λέει εγώ, Θείοντορ. Του λέω ναι, γιατί εγώ δεν άκουσα έναν Έλληνα ευρωβουλευτή να υποστηρίζει με τέτοιο πάθος αυτή τη δύσμηρη χώρα που βρίσκεται στη μέγενη της καταστροφής σήμερα και οδηγείται στον όλεθρο. Και είχαμε τον Νάιτζελ Φάραντζ, ευτυχώς, έναν άνθρωπο να υποστηρίζει την Ελλάδα. Τον είχαμε λοιπόν, εμείς εκεί θα δώσουμε τη μάχη.
Ναι. Θα δώσουμε τη μάχη της Ελλάδας, της πατρίδας, της αναγέννησης της πατρίδας, της προκοπής και του σωστού δρόμου μέσα στην Ευρώπη. Δεν είμαστε ενάντια στην Ευρώπη, mm-hmm. αλλά είμαστε πρώτα με την Ελλάδα. Ναι. Είμαστε, έχουμε, το τονίζω και το λέει και αν θέλετε ο υπότιτλος της ονομασίας μας, έχουμε ελληνοκεντρικό προσανατολισμό. Mm-hmm. Έχουμε δημοκρατικό. Εκεί όμως πού θα ενταχθείτε, σε ποια ομάδα, γιατί εκεί υπάρχουν οι σοσιαλιστές, οι δεξιοί, οι ελεύθεροι κλπ. Προσανατολισμό, κοιτάξτε, αυτό είναι προς αναζήτηση. Εμείς δεν είμαστε ποτάμι. Γιατί, πήγα να το βάλω στο στόμα μου το πήρε, σαν το ποτάμι, ποτάμι που δεν θα πάμε, θα δούμε και που μετά. Πήγε εκεί πέρα και έψαχνε και έκανε. Ναι, να δούμε πού θα ενταχθούμε. Ναι. Πού θα ενταχθούμε, γιατί εντάχθηκε το ποτάμι. Βγήκε και με τεράστια δημοσκοπική παρουσία ναι, ναι, ναι. πριν ακόμα ιδρυθεί, όπως είδατε. Ναι. Και δεν κάνει. Αυτό είναι ένα θαύμα. Και δεν προλαβαίνει. Στην Ελλάδα γίνονται θαύματα. Ναι, ναι. Γίνονται και θαύματα. Δεν μπορούμε γίνονται να το εξαντλήσουμε. Χωρίς άποψη, χωρίς παρουσία, χωρίς οντότητα, χωρίς ιστορία. Με πολύ καλή διαχείριση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πώς είναι όμως η ανάγκη του κόσμου για να βρει το εναλλακτικό αυτό, θέλω να πούμε. Το εναλλακτικό. Κοιτάξτε, άμα πάει σε ένα ποτάμι που είναι και βρώμικο, θα πληγεί. Λοιπόν, για πετε μας, εσείς τι θα κάνετε εκεί για μας. Άμα είναι τόσο ανόητος ο ελληνικός λαός να ασχολείται με βρωμοπόταμα λοιπόν, και ξεροκλαδιές και ξεροελιές. Τι θα κάνετε εσείς είναι άξιος της εάν μπείτε μέσα στην Ευρωβουλή για μας, για τους απλούς πολίτες, τι να περιμένουμε. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη. Για να καλυτερεύσουμε κι εμείς. Γιατί εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Θα δώσουμε τη μάχη με σοβαρότητα, ναι. υπευθυνότητα, mm-hmm. με επιχειρήματα. Γιατί άμα έχεις επιχειρήματα και γνώσεις, mm-hmm. μπορείς να καταφέρεις πολλά. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να μια κουκίδα πάντως, οι στην Ιφίλιο. Οι συμμαχίες χρειάζονται, έτσι δεν είναι, στην Ευρωβουλή πρώτα, μέσα. Πρώτα θα πρέπει να κάνουμε συμμαχία με τις χώρες του Νότου. Ναι. Θα πρέπει να αναζητήσουμε συμμαχίες και με τη Γαλλία. Που έχουμε τέτοια θα προβλήματα. Πρέπει να αναζητήσουμε συμμαχίες με οπουδήποτε γης υπάρχει εθνικό συμφέρον, mm-hmm. υπάρχει ταύτιση του εθνικού μας συμφέροντος χωρίς ιδεολειψίες. Mm-hmm. Πρέπει να φύγουμε από τις παλιές αντιλήψεις ότι αυτή είναι η συμμαχία μας επειδή έχουμε κάποιες ιδεολογικές συγγένειες. Ναι. Εδώ το εθνικό συμφέρον πρέπει να φύγει από οποιαδήποτε ιδεολογική ταυτότητα και συγγένεια. Σε ένα θέμα έχουμε έντονη ιδεολογική φόρτιση. Στο θέμα της προστασίας του κοινωνικού κράτους. Οφείλουμε να ξαναδούμε τον άτομο που έχει ανάγκη, το φτωχό, τον παραμελημένο, να γίνουμε λίγο τον άνεργο, και όχι... το άτομο με ειδικές ανάγκες. Εκεί έχουμε ισχυρή πρόταση mm-hmm. και αυτό αν θέλετε... Τον άστεγο. Μας τον άστεγο. Όλον αυτό και επιτρέπεται να έχουμε άστεγο στον 21ο αιώνα. Στον 20ο, τον άνθρωπο που δεν έχει να φάει. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς με συγκεκριμένο πρόγραμμα, mm-hmm. Εκεί έχουμε ιδεολογική, mm-hmm. ιδεολογική ταυτότητα. Mm-hmm. Αλλά στα εθνικά θέματα... Η ταυτότητά μας είναι το εθνικό συμφέρον. Ακριβώς. Έτσι, η προστασία και η προάσπιση της πατρίδας. Γιατί βλέπετε ότι, ότι και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από πολλούς πολιτικούς σχηματισμούς υποχωρεί η έννοια της πατρίδας. Ναι. Γι' αυτό έχουμε και το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής ναι. Στην λέτε, άλλη άκρη. Υποχωρεί η έννοια της πατρίδας. Εμείς την έννοια της πατρίδας θα την αναστηλώσουμε, αλλά με δημοκρατικές. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς σας φαίνεται αυτή έτσι, η πολυκομματικότητα που έχουμε κόμματα, κομματάκια, από κομματάκια, όλοι κατεβαίνουν σε ευρωεκλογές. Δεν νομίζω θα κατεβαίνουν πολύ, γιατί είναι τόσο απογορευτικό. Έχουμε και μια ερώτηση ναι. που συμπληρώνει τις λίτσες στην απορία από φίλο που λέει ότι μήπως λέει γίνανε όλα αυτά τα κόμματα για να μην ανέβει λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η άποψη του κ. Κατσανέβα, λέει. Εδώ. Κοιτάξτε, τα διάφορα κόμματα που έχουν αφράξει. Το σύστημα έχει κατασκευάσει διάφορα κόμματα. Υπάρχουν και μερικοί έτσι. Που πιστεύουν ότι έχουν ωραία οδοντοστοιχεία, ότι είναι όμορφοι, ότι ξέρουν αυτοί, έχουν τη μαγική συνταγή. Γι' αυτό είδαμε Νέα Ελλάδα, Κάτω Ελλάδα, Δυναμική Ελλάδα, ξέρω εγώ, Πράσινη Κόκκινη Ελλάδα, Άνω Κάτω, διάφορα κόμματα που προβάλλουν την. Σας είπα τι προβάλλουν, έτσι. Προβάλλουν την ομορφιά τους, τη λεβεντιά τους, την εξυπνάδα τους, την ευφυΐα τους, τα δοντάκια τους, τα αστάκια τους και όλα αυτά. Μέσα στο σύστημα όμως, μέσα στο ευρώ, μέσα στο μνημόνιο. Αυτά είναι αστειότητες. Μήπως πιστεύουν όμως ότι αν θα φύγουν έλεγα, από το σύστημα θα εξαφανιστούν, κύριε Κατσανέβα. Κάτι που εσείς δεν πιστεύετε, παζαρεύουν, από ό,τι καταλαβαίνω. Παζαρεύουν να υπάρξουν όλοι αυτοί οι κύριοι. Ναι, ναι, μέσα στο να υπάρξουν σύστημα, μέσα στο σύστημα, μπας και συνεχίσουν να κατέχουν την καρεκλίτσα τους. Η καρέκλα, γιατί εσείς είστε λίγο εκτός συστήματος. Βεβαίως είμαι. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να είμαι στο σύστημα. Φυσικά. Και λόγω ιστορία. Εσείς ειδικά. Δεν θα μπορούσα να είμαι στο σύστημα. Για όνομα του Θεού. Και ιστορικά. Μια ακόμα ερώτηση από εδώ. Είπατε, λέει, ότι πήγατε, καταθέσατε την πρότασή σας
για τη δραχμή, για το δημοψήφισμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ρωτάει εδώ ο Γιάννης, πήρατε ποτέ απάντηση και ποια όχι, ήταν αυτή. Δεν πήρατε απάντηση. Αλλά επειδή σεβόμαστε το θεσμό του πρόεδρου της Δημοκρατίας, συμπαθούμε και τον πρόεδρο. Και παλιοί τον αφήσατε να μην απαντάει. Και παλιοί δεν κάναμε, δεν το δημοσιοποιήσαμε, η πρώτη φορά που το λέω. Mm-hmm. Και βεβαίως έτσι κι αλλιώς. Κάναμε και είδηση. Έτσι κι αλλιώς τώρα αυτές οι εκλογές είναι ένα είδος δημοψηφίσματος, το τονίζω και με αυτό θέλω να, mm-hmm. αυτό θέλω να τονίσω πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Ότι το ερώτημα, το λέω ξανά, το είπα νομίζω και στην αρχή. Mm-hmm. Το ερώτημα δεν είναι Νέα Δημοκρατία, η Σύρια ή η Πασόκ ή η Νέα Ελλάδα. Οι κυνηγοί. Οι κυνηγοί, αν θέλετε, ίσως είναι οι μόνοι που έχουν μια ιδιαιτερότητα και τους σέβομαι περισσότερο. Ξέρετε γιατί. Παλεύουν πραγματικά. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ καθόλου με το κυνήγι των πουλιών, καθόλου. Αλλά έχουν μια ταυτότητα. Έχουν μια ταυτότητα. Αυτό θέλω να πω. Ξέρει, ξεκάθαρα. Σου λέει, εμείς είμαστε αυτοί. Έτσι. Οι οικολόγοι έχουν μια ταυτότητα. Ναι, όλοι αυτοί, οι νέες Ελλάδες και οι διάφοροι, αυτοί δεν έχουν. Και η ελιά τώρα, μια γαρά. Η ελιά, η οποία το είπαμε. Όπου δεν έχουμε χρόνο, θα σας είχαμε έβγαλε, έβγαλε ως συνιστόσα, κατάφερε να κάνει συνιστόσα το κρατεόπασο. Η ελιά είναι αυτή η προσπάθεια του συστήματος να προσφέρει μια εναλλακτική λύση, το οποίο θα είναι κουμπάρος. Θα παίξει κουμπάρες, τις κουμπάρες με τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να παραμείνει το σύστημα στην εξουσία. Αλλά. Το ξαναλέω. Δηλαδή πιστεύετε εμένα, σε περίπτωση εθνικών εκλογών να παραμείνουν και σε καλά, συνεταιράκια εννοείται, έτσι. Δεν θα υπάρχουν. Θα εξαφανιστούν. Είναι ολοφάνερο αυτό. Δεν υπάρχει Πασόκ, δεν υπάρχει ελιά, δεν υπάρχουν αυτά, ούτε ποτάμια. Αυτά είναι τελειωμένες υποθέσεις. Είναι απέλπιδες προσπάθειες του συστήματος για να συντηρήσει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συντηρήσει. Κατάλαβα. Αλλά εκείνο που εμένα και το τονίζω με ενδιαφέρει mm-hmm. να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι η επιλογή δεν είναι ανάμεσα στο ένα κόμμα ή στο άλλο. Είναι ανάμεσα στο ευρώ και στη δραχμή. Ωραία. Και θα πρέπει να ψηφίσουν δραχμή για να δώσουν την ελπίδα, τη χαμένη ελπίδα σε αυτή την ταλέπορη χώρα. Και έτσι κλείνουμε γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό μήνυμα. Ευρώ η δραχμή λοιπόν, δραχμή η ελληνική δημοκρατική κίνηση με τον κύριο Θόδωρο Κατσαρέβα που θέλετε σταυρό στις ευρωεκλογές, έτσι βεβαίως, μας λέτε. Όλοι κοιτάξτε, εμένα δεν με ενδιαφέρει να είμαι εγώ που θα εκλεγώ. Όχι, αλλά παίρνετε σταυρό, όχι όσους ακριβώς. Βεβαίως παίρνουμε σταυρό, τέσσερις σταυροί. Εμένα έχουμε ένα εκλεκτό επιτελείο πλέον στους ανθρώπους και είναι και κάποιοι άλλοι που θα έρθουν να στο αφήσω και για έκπληξη στο ευρωψηφοδέλτιό μας, το οποίο το αναγγείλαμε. Και βέβαια τα κεντρικά μίντια το αγνόησαν, αν και υπάρχουν και τα άλλα. Σας αγνοούν τα κεντρικά μίντια και... Μα τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν οι τρεις μάγοι της Αγίας Θεότητος, ας πούμε, Μέγκα, Αντένα και Σία. Και Σία δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Να μας κάνουν την τιμή, τι λέτε τώρα. Βέβαια πρέπει να σας πω εδώ την ευκαιρία ότι έχουμε κάνει καταγγελία στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Και δεν την έχουμε κάνει όπως κάνουν όλα, διαμαρτύρονται γιατί δεν βγαίνουν κτλ. Εμείς λέμε το εξής. Το είπα και στην αρχή, δεν είπα για τις τηλεοπτικές. Όχι, δεν το είπατε σε εμάς. Σε εμάς το είπατε off the record. Να το πείτε τώρα και εσείς. Ωραία, θέλω να το πω να το ακούσει και ο κόσμος. Ναι. Οι συστημικοί δημοσκόποι και τα συστημικά μίντια λένε ότι η δραχμή υποστηρίζεται από ένα 30% του ελληνικού λαού. Ναι. Εμείς ξέρουμε ότι είναι πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Θέλετε όμως να είναι 30%. Τους χαρίζουμε τις. Τα υπόλοιπα 70%. Τους χαρίζουμε τα υπόλοιπα. 30%. Πού είναι αυτό το 30% στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, ναι, που υποτίθεται ότι την πληρώνει ο ελληνικός λαός, στις δημόσιες συχνότητες που ελέγχει το Μέγκα, ο Αντένα κτλ. Πού είναι αυτή η φωνή, ή αν θέλετε, η τεκμηριωμένη, σοβαρή φωνή, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή που εκφέρουμε εμείς. Πού είναι αυτή η φωνή, οφείλεται αυτό. Δεν είναι αυτό, το τονίζω και θα υψώσω και τον τόνο. Αυτό αποτελεί συνταγματική και δημοκρατική εκτροπή. Και θα το καταγγείλουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η ιστορία δεν θα περάσει. Και θα πληρώσουν αυτοί οι κύριοι, εάν συνεχίσουν μέχρι τις εκλογές αυτή την ιστορία, γιατί δεν μπορεί να φημώνουν την άποψη του 30% του ελληνικού λαού σύμφωνα με αυτά που λένε οι ίδιοι. Εγώ πιστεύω, παρόλο ότι ανήκουμε στο σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ότι, όχι, θα πρέπει, ελευθερία. Ναι, ότι θα πρέπει να περνάνε όλοι, ακόμα και τα μικρότερα κόμματα, να πούνε εμείς να δεν έχουν φωνή. Κόμμα. Όχι, όχι. Εμείς λέω δεν είμαστε, και για τα μικρότερα εμείς κόμματα, απευθυν... κύριε ναι, Κατσανέβα. Υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι, όχι, ξέρετε, είναι εντελώς στην αφάνεια οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, που θα πρέπει και σε αυτούς. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν φωνή για να κάνουν ένα κόμμα τώρα. Ακριβώς. Γιατί υπάρχει και το ψώνιο. Ναι, δεν μιλάμε για όνομα του. Σας είπα, εκτός από τη Νέα Ελλάδα και τα λοιπά, υπάρχουν και διάφοροι τύποι. Έχουν πέντε δεκάρες. Και κάνουν κόμματα. Δεν μιλάμε για αυτά. Για μιλάμε για
για κόμματα που είναι και για κινήματα που είναι πραγματικά ολοκληρωμένα και αντιπροσωπεύονται από ανθρώπους σοβαρούς, επιστήμονες. Κάθε υπερβολή όμως, κάθε υπερβολή, θα μπορέσει να σας πει το σύστημα ότι εσύ κύριε ποιος είσαι, μπορεί να είσαι σοβαρός τελικά, αλλά τι εκφράζεις. Εμείς κατά αυτούς εκφράζουμε, δεν ξέρω αν θα ψηφιστούμε φυσικά, δεν λέω κάτι τέτοιο. Και ασφαλώς κάποια από αυτούς. Καλή επιτυχία, βάλω. Σας λέω ότι κατά αυτούς εμείς λέμε αυτά που υποστηρίζει το 30% του ελληνικού λαού. Δεν λέμε ότι είμαστε εμείς σπουδαίοι, έξυπνοι, τρομεροί και φοβεροί. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι αυτά που λένε είναι σοβαρά και είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι και δεν είμαστε τίποτα περίεργοι, έτσι. Πού είναι λοιπόν το 30% που οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει. Και να σας πω και στην άλλη εκδοχή. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι συνταγματική εκτροπή. Να σας πω και κάτι άλλο. Από τη στιγμή, είναι που, βγαίνει, από τη στιγμή που βγαίνει ο κ. Λαφαζάνης μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για τη δραχμή και για πλάν B και λοιπά, αν μας αρνηθούν και έτσι και λοιπά. Και υπάρχει και ένα κόμμα το οποίο, όπως είναι το δικό σας, που έχει σχέση με τη δραχμή, που από πάρα πολλά χρόνια είστε οπαδός και άνθρωπος ο οποίος με επιχειρήματα και με έρευνες είστε της δραχμής. Να μην βγαίνετε να λέτε τις απόψεις σας. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Ο κ. Λαφαζάνης, που σας είπα τον τιμώ, ο κ. Λαφαζάνης ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ευρώ. Εμείς λέμε δραχμή. Πού είναι, το ξαναλέω, γίνομαι κουραστικός, το ξαναλέω. Πού είναι αυτή η άποψη στις δημόσιες συχνότητες. Που δεν τις πληρώνουν. Μα αυτό λέω. Εκεί, γιατί εδώ θα κληθούν να απαντήσουν. Γιατί αυτοί που έχουν καταλάβει τις δημόσιες συχνότητες που ανήκουν στον ελληνικό λαό, δεν παρουσιάζουν την άποψη που οι ίδιοι ομολογούν ότι είναι 30%. Γιατί αν είναι εφημερίδες, προσέξτε, στις εφημερίδες έχουν κάθε δικαίωμα. Είναι δικές τους. Είναι η δημόσια τηλεόραση. Όχι, δεν είναι μόνο η δημόσια τηλεόραση. Είναι και οι δημόσιες συχνότητες που έχουν οι ιδιωτικοί τα κανάλια. Δεν είναι δικές τους. Ακριβώς. Ανήκουν κατά το Σύνταγμα και κατά Εγώ θέλω να σταθώ και στην είδηση. Ανήκουν σε εμάς. Μας δώσατε την είδηση ότι ήσασταν το πρώτο κόμμα που που έθεσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας το αίτημα να γίνει δημοψήφισμα για γραφή. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έχει γίνει πριν από 2 μήνες. Α, τώρα, πριν από 2 μήνες. Ακόμα στο 2014 δηλαδή. Δεν έχει απαντηθεί. Αλλά θα απαντηθεί. Θα απαντηθεί στις εκλογές. Και θα επανέλθουμε βέβαια μετά τις εκλογές. Ωραία. Εδώ είμαστε. Να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μας κάνει την τιμή και ήρθατε και καταλάβαμε μερικά πράγματα. Και εγώ ήμουν λιγάκι οπαδός της δραχμής και τους έλεγα τότε και με κοροϊδεύαν. Είσαι στο 30%. Άρα λοιπόν, και με κοροϊδεύανε. Άρα πήγαμε στο 50%. Όχι, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω. Κύριε Κατσανέβα, δεν μπορούσα να καταλάβω. Αφού το ψωμί μου το έπαιρνα με 1 δραχμή και τώρα το παίρνω με 400 δραχμές αντίστοιχα, γιατί εγώ να είμαι ευχαριστημένη και να γελάω. Και μου λέγανε δεν ξέρεις καλά οικονομικά. Λέω εντάξει ρε παιδί, δεν ξέρω καλά οικονομικά, αλλά ξέρω την τσέπη μου. Ο κόσμος. Να λοιπόν που δικαιώνομαι κι εγώ. Ο απλός άνθρωπος, καταλαβαίνει οικονομικά με αυτόν τον τρόπο που είπατε. Έτσι, όταν το καλάθι, το περίφημο καλάθι της οικογένειας, η τσέπη της οικογένειας, σήμερα αγοράζει το 1/3 από αυτά που αγόραζε με αυτά που έχει. Τι χρειάζεται να πάει στο Χάρβαρντ. Χρειάζεται να πάει στο Χάρβαρντ, όπως το λέει, γιατί το καταλάβει. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το ευρώ κατέστρεψε την τσέπη του, κατέστρεψε τη ζωή του και πρέπει να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Πρέπει να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω, πρέπει να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Κατσανέβας, καθηγητής και βεβαίως των οικονομικών, έτσι, του... Και χρόνια πολιτικός. Και χρόνια πολιτικός. Όχι, όχι, όχι. Τι, όχι, όχι χρόνια πολιτικός, όχι, δεν το θέλει. Όχι, έχω... γνωρίζουν και νεότερα. Είναι μια φύγει, ιστορία, έχω γιατί... Έχω φύγει από την πολιτική γύρω στα 10 χρόνια. Ναι. Εκεί απέκτησα πολλές εμπειρίες και πολλές πληγές. Βέβαια. Και έφυγα τρέχοντας. Και ξαναστρατεύτηκα με την προτροπή και την αιμονή καλών φίλων, την έντονη προτροπή, αν θέλετε, και της δικής μου της συνείδησης. Θα μου ήταν πολύ εύκολο να στρατευτώ εκεί πέρα, πολύ εύκολο και να κάτσω σε καρέκλες και πρέπει να πω και σε πολυθρόνες. Ναι. Σωστά. Τώρα διάλεξα το δύσκολο δρόμο. Αυτό το δύσκολο δρόμο που... Αυτό που πιστεύω, γιατί εμείς υπηρετούμε τις αρχές μας, αυτοί υπηρετούν τα αφεντικά και τις καρέκλες τους, οι άλλοι. Άρα λοιπόν δεν είμαι στην πολιτική για την πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολιτική και οικονομική πρόταση που αποτελεί την μοναδική ελπίδα. Μην με αποκαλείτε πολιτικό. Άρα ως πολιτικός, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ. Ήταν η Λουκίλα Ιγκαρέρ. Ο Θόδωρος Κατσανέβας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι και νουσικός. Ναι, δεν είπαμε καθόλου καλλιτεχνικά. Θα κάνουμε άλλη εκπομπή. Έχουμε και άλλο χρόνο μπροστά μας. Με την κιθάρα του την υπέροχη, ο κ. Κατσανέβας. Έτσι έχουμε και τέτοια
σχέση, έτσι. Ασφαλώς. Πρέπει να σου πω, Λουκίνα, ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα και ένας δίσκος με δικά μου τραγούδια. Α, δεν μου τα έχεις πει. Θα κάνουμε μια τεχνική εκπομπή. Άρα, γιατί θέλω να πω, μας συνδέουν και καλλιτεχνική δεσμή έτσι εδώ με τον Θόδωρο τον Κατσανέβα. Και τον αγαπημένο στο Μίμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τυπικός ο πληθυντικός όλη αυτή την ώρα. Τώρα πάμε στον Ενικό Θόδωρο Κατσανέβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, εγώ έχω πάρει το 50%. Το 50% και ψάχνει ένα κομματάκι από εδώ. Έχω κάποιους φίλους που μου λένε ότι τώρα είμαι μαζί σου 30%, μετά από ένα μήνα 40, μετά 50, τώρα έχουν φτάσει στο 60. Ωραία. Και στο τέλος θα πάνε στο 110. Σιγά σιγά θα το χωνέψουμε όλοι, κυρία Κατσανέβα. Αυτό. Θα το χωνέψουμε. Άρα πρέπει να είμαστε στο 75 εδώ. Λοιπόν. Άρα λοιπόν έχω συντριπτική πλειοψηφία. Όπως λέει ο κύριος Κατσανέβα. Δικαιούστε τα μέσα λοιπόν και τα συστημικά. Μίτσα Θεοφάνου, κύριε Κατσανέβα. Και να λύσω την απορία, μας κάναν κάποια παραπονάκια γιατί αλλάξαμε θέσεις. Ήταν τεχνικός ο λόγος σήμερα. Γιατί? Άλλη, γιατί άλλαξε η Λουκίλα και η Λίτσα. Τους άρεσα εγώ από εκεί, αλλά θα επανέλθω από εκεί. Α, ίσως είναι το καλό σου προφίλ από εκεί. Εγώ πάντως σου βλέπω αριστερά και σένα δεξιά, αλλά μπορεί να το δούμε και ανάποδα. Ναι, εγώ συνήθως πάω από εκεί. Δεν είναι σημασία. Είναι τεχνικός λόγος, θα επανέλθουμε στις σωστές μας θέσεις. Αύριο λοιπόν πάλι τρεις θα είμαστε. Ανέστη Σκόνιαλη στην τεχνική μας υποστήριξη και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αύριο στις 12. Καλή Ανάσταση. Γεια σας.